Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα φώτα στην Οριστιάδα όπως και σε όλη τη χώρα. Ο καθαγιασμός των υδάτων τελέστηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο παρουσία των τοπικών αρχών στην Οριστιάδα. Σχολική και κοινωνική βία πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ένας νέος σύλλογος γεννιέται στην Οριστιάδα, ποιο θα είναι το αντικείμενό του και ποιοι θα συμμετέχουν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Σάββατο 6 Ιανουαρίου, σήμερα η μέρα των φώτων και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Οριστιάδας. Στην Οριστιάδα, όπως και σε όλη τη χώρα, γιορτάστηκε με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια η Μέρα των Θεοφανίων, από τις μεγαλύτερες, αρχαιότερες και σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα Θεοφάνια ή Επιφάνεια ή Φώτα, όπως τα λέει ο λαός μας, γιορτάστηκαν σήμερα με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων και με τον αγιασμό στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Οριστιάδας, παρουσία των τοπικών αρχών, όπου βούτυξαν παιδιά για να πιάσουν το σταυρό όπως συνηθίζεται. Μετά τους εορτασμούς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σειρά έχουν τα Θεοφάνια, μια από τις σημαντικότερες γιορτές της θρησκείας μας. Είναι η μεγάλη γιορτή για τη βάφτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαφτιστή. Ο Μέγας Αγιασμός τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Βαρθολομαίο Αστεριάδη, παρουσία του Δημάρχου Αριστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλου, των Αντιδημάρχων Αντώνη Τσομπανίδη, Χριστίνα Αγγελιλούδη, Ευαγγελία Μπραϊκούδη, Απόστολο Σταυρίδη, Παντελή Δημούτση και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστιάδας Θεοδόρα Σέμεν. Το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών της πόλης αλλά και πλήθος πιστών. Το όνομα Θεοφάνια προκύπτει από τη φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας που συνέβη κατά τις σχετικές ευαγγελικές περικοπές. Σύμφωνα με αυτές, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάφτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Χρόνια πολλά. Καλή φώτιση, υγεία, δύναμη και ό,τι καλό επιθυμείτε. Έλατε, κυρία Πρόεδρε, να είστε καλή. Καλή φώτιση. Κύριε, ποιητήστε. Να συγκερώσει καλά φωτισμένα στον κύριο Διευθυντή. Βγάρι, χώρον, υπόνη. Καλή φώτιση σε όλους σας. Καθαγιασμός των υδάτων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Οριστιάδας, όπου νεαροί κολυμβητές βούτυξαν στην πισίνα προκειμένου να πιάσουν το σταυρό και να λάβουν την ευλογία του. Με τη λήξη της κατάδυσης, ο κύριος Παπαδόπουλος φόρεσε ένα σταυρό στο νεαρό που έπιασε το σταυρό με την ευχή να έχει φώτιση και ευλογία στη ζωή του. Στη μικρή πισίνα του κολυμβητηρίου πραγματοποιήθηκε και δεύτερη κατάδυση για τους μικρούς αθλητές. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή φώτιση σε όλο τον κόσμο, καλή φώτιση κυρίως στους μαθητές και φοιτητές μας, το Άγιο Πνεύμα να τους χαρίζει
διάβγεια, να τους χαρίζει λόγο, να τους χαρίζει ευγένεια. Καλή φώτιση και σε εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά και με τα πράγματα του τόπου, να μας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα και να κάνουμε θεάριστα έργα. Σήμερα έγινε εδώ ο αγιασμός στο κολυμβητήριο, ένα κολυμβητήριο που είμαστε πολύ περήφανοι που το έχουμε στην πόλη μας, με πολλά προβλήματα, αλλά που νομίζω ότι η διοίκησή του, η καινούρια, ο κύριος Δημούτσης, θα τα λύσει όλα με την πάροδο του χρόνου. Χρόνια πολλά, καλή φώτιση σε όλους. Ευχαριστούμε από την Εκκλησία που ήρθε και μας φώτισε εδώ τα νερά μας για να βοηθηθούν πρώτα τα παιδιά και όλη η κοινωνία. Εύχομαι καλή φώτιση να έχουμε και σε αυτούς που διοικούν και σε αυτούς που διοικούνται. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και φωτεινά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλή φώτιση στους μαθητές, στους φοιτητές και σε όλους εμάς στην αυτοδιοίκηση, ώστε να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας για το καλό τόπο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ημέρα των Θεοφανίων, ημέρα φώτισης, ημέρα αγιασμού των υδάτων και ευχόμαστε εμείς ως νέα περιφερειακή διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, φωτισμένα, καλή θητεία να έχουμε όλοι μας και να είμαστε καλά, να κάνουμε σημαντικά έργα για τον τόπο που αγαπάμε. Νομίζω η σημερινή μέρα αντανακλάται στα μάτια των δύο αυτών παλικαριών, τα οποία έπεσαν στη μικρή πισίνα για να πάρουν, να πιάσουν το σταυρό, και όποιος βλέπει αυτά τα πρόσωπα βλέπει Θεού πρόσωπο. Τι είπε άλλωστε ο Κύριος μας, ότι αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά δεν θα πάρουμε και τη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα βέβαια είναι και τα πατροπαράδοτα έθιμα, τα οποία στη χώρα μας είναι πάρα πολλά. Ένα από αυτά θέλει τον ιερέα να αγιάζει τα ποτάμια, τη θάλασσα, τα κολυμβητήρια, όπου υπάρχει νερό. Έτσι λοιπόν και σήμερα, με την συνεργασία του Δήμου, εδώ και των φορέων του κολυμβητηρίου και των εργαζομένων, αλλά και των συλλόγων που δραστηριοποιούνται εδώ, κάναμε και εμείς εδώ αυτό το έθιμο, το οποίο γύρω στη δεκαετία κρατάει στην πόλη μας, να ρίχνουμε δηλαδή το σταυρό στο κολυμβητήριο, και προσβλέποντας σε αυτήν τη νέα γενιά, σε αυτά τα παιδιά, να συνεχίσουν αυτήν την παράδοση και αυτήν την ομορφιά που έχει ο τόπος μας, που έχει η πίστη μας, που έχει η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, καλή φώτιση, καλά θεοφάνεια, εύχομαι υγεία και δύναμη και χαρά σε όλο τον κόσμο. Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό και συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικό φαινόμενο είναι η βία μεταξύ παιδιών και εφήβων, που το τελευταίο διάστημα έχει μεγάλη έξαρση. Τα γεγονότα βίας που καταγράφονται είναι αρνητικά φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και μας προβληματίζουν. Για την σχολική βία, την αυξανόμενη τάση που παρατηρείται στο φαινόμενο, τα αίτια και την αντιμετώπιση του, μίλησε ο Νίκος Νικολαίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Καταρχάς, χρόνια πολλά και καλή χρονιά στους ακροατές μας. Πραγματικά υπάρχει στο τελευταίο διάστημα μία έξαρση φαινομένου της βίας. Ακούτε? Ναι, σας ακούω, ναι. Υπάρχει πράγματι μία έξαρση του φαινομένου της βίας, κυρίως στους έφηβους, αμέσως μετά το δημοτικό, αλλά και είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί ή πρέπει να γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από τις πολύ μικρότερες ηλικίες, τόσο από την οικογένεια όσο και από το σχολείο. Βλέπουμε ότι τα παιδιά μας έχουν επιρροή, επιρροή από, κυρίως από την οικογένεια, από το σχολείο, από το κοινωνικό περιβάλλον. Το κοινωνικό περιβάλλον, να βάλουμε και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα πρότυπα που προβάλλουν, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα video games, τα βιντεοπαιχνίδια. Έχουν γίνει οι μαθητές, τα παιδιά μας προσλαμβάνουν από όλες αυτές από όλους αυτούς τους παράγοντες. Καλλιεργούνται στα παιδιά είναι ο σεβασμός στον συνάνθρωπο και η ενσυναίσθηση, το να νιώθει δηλαδή πώς μπορεί να νιώθει ο απέναντι του ο άλλος τον πόνο που, το,
προκαλεί και τις επιπτώσεις που έχει αυτό. Αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά μπορούν συνδυαστικά να καλλιεργηθούν στα παιδιά, καταρχήν από την οικογένεια και στη συνέχεια από τα σχολεία. Το σχολείο μπορεί να συμβάλλει προσθετικά, είναι κατεξοχήν ο φορέας όπου το παιδί κοινωνικοποιείται, όπου το παιδί αντιλαμβάνεται αξίες του κοινωνικού περιβάλλοντος, παίρνει παραδείγματα ή και οδηγίες, συμβουλές για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στον κοινωνικό περίγυρο, στην ομάδα των συνομιλίκων του, στην ομάδα των συμμαχητών του και γενικότερα στην κοινωνία. Από αυτή την οπτική, βεβαίως, είναι σημαντικός παράγοντας, σημαντική παράμετρος το σχολείο. Το σχολείο θα πρέπει, και κάτι που γίνεται, θα πρέπει να έχει ανοιχτές κεραίες και συνεχή παρακολούθηση της συμπεριφοράς των μαθητών, τόσο μέσα στο μάθημα, μέσα στην ώρα της διδασκαλίας, και πολύ περισσότερο όταν αυτό παίζει ελεύθερα την ώρα των διαλυμάτων. Θα πρέπει δηλαδή οι εκπαιδευτικοί όλοι να έχουμε πεταμένη την προσοχή μας σε όλη τη διάρκεια κατά την οποία οι μαθητές συμφωτίζονται είτε με την ίδια τάξη είτε με τα παιδιά του υπόλοιπου σχολείου, για να εντοπίσουμε κάποια διαφοροποίηση σε κάποια συμπεριφορά, να δούμε, να το συζητήσουμε καταρχήν εντός του σχολείου εάν χρειάζεται, και βέβαια να έρθουμε σε επικοινωνία και σε επαφή με το οικογενειακό περιβάλλον, με την οικογένεια. Η επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια είναι μια πάρα πολύ σημαντική και βαρύνουσα σημασία διαδικασία. Υπάρχουν δείγματα επιθετικότητας των παιδιών αυτών που αργότερα γίνονται πιο επιθετικοί στους συμμαθητές τους από μικρή ηλικία που φαίνονται, εάν κάποιος με μια προσεκτική ματιά το δει? Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Η οποία είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο στη συμπεριφορά του ανθρώπου. Μπορεί να ξεκινήσει με δείγματα πάρα πολύ αχνά, αυτά που μπορεί να τα προσπερνάμε στην καθημερινότητά μας. Θα πρέπει όμως να τα προσέξουμε για να δούμε, για να φτάσουμε από εκεί και πέρα στις αιτίες που προκαλούν αυτή την τάση, η οποία τάση, να είμαστε βέβαιοι ότι αν την αφήσουμε, στην πορεία θα εξελιχθεί σε σοβαρότερη, για να φτάσουμε στη βία αυτή που, για να φτάσουμε τελικά στη βία αυτή που βλέπουμε μέσα από μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα. Όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι νέοι έφηβοι που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο τον βίαιο, είτε ως θήκες καταρχήν σε όλη αυτή τη διαδικασία και της παιδικής βίας, και οι θήκες και τα θύματα είναι όλοι θύματα. Αλλά δεν φτάνουν ξαφνικά σε νεπαύριο σε αυτές τις αντιδράσεις. Έχουν όλα αυτά τα παιδιά δείξει δείγματα νωρίτερα ότι ελκύονται από το φαινόμενο, ελκύονται από αυτές τις συμπεριφορές, αντιγράφουν αυτά τα πρότυπα, έχουν βίαιη συμπεριφορά σε μικρότερη κλίμακα και σε πιο ανεπαίσθητα περιστατικά. Θα πρέπει όμως να είμαστε εκεί και σε σχολείο και σε οικογένεια για να τα εντοπίσουμε και να εντοπίσουμε και τις αιτίες και για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τα ίδια τα παιδιά από αυτή την τάση και από αυτό το άγχος που έχουν να αναδειχθούν σε έναν χώρο τόσο επιβλαβή. Ένα σύλλογος ντόπιων δημιουργών θα δημιουργηθεί στην Ορεστιάδα, με την πρώτη συνάντηση να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 13 Ιανουαρίου. Η ιδέα γεννήθηκε μετά την επιτυχημένη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αγγέλων Φως από την Επιτροπή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας. Κυρία Σουργουτσίδου, μετά την επιτυχημένη έκθεση ντόπιων δημιουργών, αποφασίσατε μια ομάδα από τους συμμετέχοντες να κάνετε μια συνάντηση σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας νέος σύλλογος.
Ναι, πολύ σωστά. Επειδή μας άρεσε αυτή η εκδήλωση που έγινε, σκεφτήκαμε και θέλουμε να δημιουργηθεί ένας σύλλογος καλλιτεχνών, γιατί η πόλη μας διαθέτει πολλούς από ό,τι είδαμε, γιατί ήταν ένα μέρος των καλλιτεχνών στην έκθεση, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Και τους καλούμε να έρθουν και αυτοί σε αυτή τη συνάντηση την πρώτη που θα γίνει 13 Ιανουαρίου, να κάνουμε ένα πρώτο βήμα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σύλλογο. Γιατί έχει η πόλη μας πολλούς συλλόγους, αθλητικούς, παραδοσιακούς κλπ. Αλλά ένα σύλλογο που να σχετίζεται με τον καλλιτεχνικό κόσμο δεν έχουμε. Και νομίζω ότι θα είναι καλό αυτό. Είδαμε στην έκθεση ότι υπήρχε μια ποικιλία. Δηλαδή υπήρχαν ξυλογλύπτες, ζωγράφοι, αγεωγράφοι. Όλοι αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται ή μόνο ζωγράφοι? Όλοι, όλοι. Ακόμα και συγγραφείς. Ξυλογλύπτες, αγκαιοπλάστες, ζωγραφικοί. Και ποιήση, όσοι ασχολούνται μπορούν και γράφουν ποιήση, είναι δεκτή. Γενικά, ό,τι έχει σχέση με τέχνη. Αυτά. Τους καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο και την περιφέρεια, δηλαδή και από τα χωριά, όσοι ασχολούνται με αυτά, να έρθουν σε αυτή την πρώτη συνάντηση ή να ειδοποιήσουν κάποιους φίλους, συγγενείς που ασχολούνται. Να έρθουν στις 13 του μήνα στις 6.30 στο Ηλέκτρα, και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο σύλλογο. Θα είναι καλό για την πόλη, νομίζω. Είμαστε μία πόλη πνευματική, άλλωστε. Ας μας πει και η νεολαία τη γνώμη του. Πώς βλέπεις την ιδέα αυτή να δημιουργηθεί ένας σύλλογος τέτοιος? Η ιδέα είναι πάρα πολύ καλή. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένας σύλλογος καλλιτεχνών, γιατί θα είναι μια ευκαιρία να συναντιόμαστε μεταξύ μας όσοι έχουμε τις καλλιτεχνικές μας ανησυχίες. Και στα πλαίσια αυτού του συλλόγου θα πρέπει αυτή η έκθεση που έγινε φέτος να καθιερωθεί και να γίνεται κάθε χρόνο και όχι μετά από 10 χρόνια όπως έγινε φέτος, να γίνεται συχνά. Είναι μέσα στα σχέδιά σας, είναι πολύ νωρίς βέβαια, να εκθέτετε τα έργα σας και στις εκδηλώσεις του Δήμου ή της περιφέρειας που γίνονται εδώ, δηλαδή να έχουν ένα πιο ευρύ χαρακτήρα. Φυσικά, ναι, και θέλουμε επίσης να προωθήσουμε τα έργα και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο εντός της Ορεστιάδας. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά θέλουμε αρχικά πρώτα να συσταθεί ο σύλλογος, να μαζευτούμε τα μέλη του και υγεία να έχουμε, όλα θα γίνουν. Η ίσφρυση όνυχος ή ονυχοκρύπτωση, δηλαδή το νύχι που μπαίνει στο δέρμα, είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα στα νύχια, κυρίως των ποδιών. Πρόκειται για μια φλεγμονή στο νύχι που συνοδεύεται από πόνο, τοπικό είδημα και ερυθρότητα του δέρματος της περιοχής. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε, να πούμε καλή χρονιά για όλο τον κόσμο. Ναι, η σφρίση νυχιών είναι ένα θέμα πάρα πολύ που δεν έχει ηλικία. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλο πόνο, ειδικά όταν αν το αφήσουμε εκεί τα πράγματα περιπλέκονται και υπάρχει μετά ένα είδημα και κατ' επέκταση γίνεται κοκκίωμα. Ίσως χρειαστεί και ένας δερματολόγος παράλληλα μαζί με τη δική μας την συνεισφορά, αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να ξέρει ο κόσμος. Πάντα να έχουμε στο νου μας ότι ένα κόψιμο είναι αυτό που μπορεί να κάνει ή καλό ή κακό. Δηλαδή τι εννοώ? Υπάρχουν νυχάκια που από τη φύση τους, από τα πλάγια, δεξιά και αριστερά, τα λεγόμενα μαξιλαράκια που λέμε εμείς στο δέρμα, μπαίνουν μέσα. Αν λοιπόν έχουμε ένα κακό κόψιμο, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται λίγο δύσκολα, με την έννοια πια ότι αν υπάρχουν μυτούλες κακοκομμένες του νυχιού, αρχίζει γίνεται είδημα με την τριβή μετά του παπουτσιού, κατ' επέκταση αν δεν το δώσουμε σημασία μπορεί να γίνει μετά και ένα είδημα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί και αγωγή από το δερματολόγο και παράλληλα με το δικό μας καθαρισμό να βγάλουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που φυσικά και ύστερα δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι να προλάβουμε, γιατί είμαστε εδώ να δώσουμε πρώτα τα φώτα μας και μετά να δώσουμε την παροχή μας. Είναι σημαντικό το κόψιμο των νυχιών. Υπάρχει και πρόληψη, όπως προείπαμε πριν, υπάρχει πρόληψη στο καλό κόψιμο. Αλλά υπάρχει και η κατάσταση όταν αρχίζουν και μπαίνουν σε παπούτσια πιο στενά, εκεί όση πρόληψη και να κάνεις είναι μια κακή επιλογή. Το παπούτσι πάντα μιλάω, έτσι. Τα αίτια της ίσφρυσης όνυχος είναι ποικίλα, με τα πιο σύνηθες να είναι η χρήση ακατάλληλων παπουτσιών, το λαθασμένο κόψιμο των νυχιών, αλλά και οι κακές συνθήκες υγιεινής και ο ηλιπής αερισμός των δακτύλων. Αρχικά να σκεφτείτε ότι και τα βρεφάκια όταν έρχονται με το καλό στον κόσμο, οι μανούλες που δεν γνωρίζουν, ήδη υπάρχει μια μεμβράνη πάνω στο ελαστικό νυχάκι, γιατί είναι όλα πάρα πολύ ρευστά. Μεγαλώντας το παιδάκι, αν η μανούλα ακόμα φοβάται να μπει σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι αφήνουν πολύ
προβλήματα. Οπότε σίγουρα θα είναι δύσκολο. Από την αρχή, αν θέλουν, μπορούν να περάσουν, να δώσουμε τις οδηγίες, γιατί ήδη είχα την τιμή και τη χαρά να έχω ένα μικρό παιδάκι 2 ετών, που δώσαμε τις οδηγίες μας και όλα πήγαν κατευχήν. Δεν χρειάζεται να φοβούνται. Πρέπει να έρχονται να παίρνουν από μας κάποια tips, έτσι ώστε να αποφύγουν κάποιο κακό κόψιμο ή κάποιο κοκκίωμα. Μπορούμε να δώσουμε τα φώτα μας. Δεν έχουμε κάποιο θέμα. Η ονειχοκρύπτωση παρουσιάζεται σε όλες τις ηλικίες και ταλαιπωρεί σημαντικά τους πάσχοντες. Απαραίτητο είναι η εξέταση και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής να γίνεται από κάποιον ειδικό. Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω την τρίτη ηλικία στα χέρια μου και πραγματικά τους ευχαριστώ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε εμπιστευτούν άνθρωποι που έχουν περάσει κάποιες άλλες εμπειρίες στη ζωή τους. Και όπως καταλαβαίνετε, και το κομμάτι της ποδολογίας δεν ήταν και πολύ γνωστό, εκτός από κάποιους ανθρώπους που έχουν στο εξωτερικό, στην Ευρώπη κυρίως, που γνωρίζουν τι σημαίνει ποδολογία, οι δε αυτοί που έχουν διαβητικό πόδι και έχουν συγγενείς προς τα εκεί. Οπότε όταν υπάρχει μια επιστροφή στην Ελλάδα από συγγενείς που συζητάνε, λένε τι σημαίνει ποδολόγους. Όταν όμως έρχονται σε μένα χωρίς να γνωρίζουν και απλά γιατί το έχουν δει ή το έχουν ακούσει ή τους έχουν συστήσει κάποιοι άνθρωποι, καταλαβαίνουν τη διαφορά, ότι εκεί πρόκειται για θεραπεία. Ότι το κόψιμο το σωστό, ειδικά όταν είναι υπερκερατωμένο από τη μεγάλη τριβή, γιατί έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε και σε αγροτική περιοχή, οπότε σίγουρα η τριβή είναι διαφορετική. Βλέπω όμως τη χαρά στο φευγιό τους, δηλαδή όταν φτάνουν στο τέλος, τους ευχαριστώ και με ευχαριστούν και χαίρονται πάρα πολύ για την επίσκεψή τους. Και άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι παρόλο που θα περίμενε κανένας στο αντρικό φύλλο να υπάρχει μια ντροπή, ένας δισταγμός, αντιμετωπίζω μεγαλύτερη ντροπή και δισταγμό στις κυρίες των 65-70+, παρά στους κυρίους. Εγώ χαίρομαι πραγματικά, γιατί τα αγόρια είναι διστακτικά, ενώ τα κορίτσια έχουν μια φόρα. Όμως, παρόλα αυτά, καταφέρουν και μπαίνουν στο κατώφλι μας, οπότε είμαστε εδώ, ένα team που έχει γνώση, έχει αγάπη, έχει ενσυναίσθηση. Είμαστε συνέχεια στη διαδικασία του να αναβαθμιζόμαστε, είμαστε μέσα στα πράγματα και είμαστε εδώ πάντα να δώσουμε την πρώτη αγάπη και με γνώση να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε η σχετική κοινή υπουργική απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2024 από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριο Παπαστεργίου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά και την Υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη. Σημειώνεται ότι ορίζονται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για όσους θέλουν να υποβάλουν αίτηση για να δικαιούνται το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το 2024 με λήξη μέχρι 31/12/2024. Έχει καινούργια χαρακτηριστικά και ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια όπως αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με το 2022 και 2023. Αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους. Θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ επιχορήγηση. Συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγκαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με 3 ή και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χειρίας με προστατευόμενα τέκνα. Διπλασιασμό της επιχορήγησης για πολίτες αμαία ή με τέκνα αμαία από 200 σε 400 ευρώ. Ειδικότερα μέσω του προγράμματος χορηγείται κατόπιν σχετική ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής: ποσό ύψους 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή σε κατάσταση χειρίας με προστατευόμενα τέκνα βάσει τελευταίας εκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2022, έγκαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με 3 προστατευόμενα τέκνα και άνω βάσει τελευταίας εκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η
επίκληση της ύπαρξης των ανωτέρων αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ. Συνταξιούχος όλων των ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γύρατος έως 31/12/2022 που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις. Ποσό ύψους 400 ευρώ ειδικός για ΑΜΕΑ με ισχύουσα απόφαση ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως. Όπως όλα τα κάλαντα που ψάλλονται στις μεγάλες γιορτές στην Ελλάδα, έτσι και τα κάλαντα των Θεοφανίων στέλνουν το δικό τους χαρμόσυνο μήνυμα στους χριστιανούς. Τα κάλαντα των Φώτων, όπως τα λέει ο λαός μας, τονίζουν τη μεγάλη σημασία της ημέρας σε ανάμνηση της βάφτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και ότι αυτό συμβολίζει για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όπως τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά της και τα Φώτα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον ήχο της παιδικές φωνές που έλεγαν τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι την παραμονή των Φώτων. Τραγούδια που γνωρίζουν πολλές παραλλαγές από τόπο σε τόπο, τα οποία έχουν ευχετικό κυρίως χαρακτήρα και μιλούν με απλό, κατανοητό τρόπο για το μεγάλο γεγονός της βάπτισης του Ιησού. Με την ευκαιρία της γιορτής, μικροί καλαντιστές εύχονταν στους κατοίκους του σπιτιού που επισκέπτονταν να έχουν υγεία και χαρά με όλα τα καλά και ο Θεός να τους ευλογήσει. Τα πιο διαδεδομένα κάλαντα των Φώτων σε όλη την Ελλάδα έχουν τους γνωστούς στίχους που λένε «Σήμερα τα φώτα και φωτισμοί και χαρές μεγάλες και αγιασμοί. Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό κάθεται η κυρά μας η Παναγιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα φέντη με την κυρά. Όργανο βαστάει και ρίκρατη και τον Άι Γιάννη παρακαλεί. Άι Γιάννη αφέντη και βαπτιστή, βάπτισε και εμένα Θεού παιδί».